Με μεγάλη μου χαρά σας δεχόμαστε και εσάς και τα παιδιά που έχουν έρθει να προσφέρουν 5 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο τους να αιμοδοτήσουν. Όντως εδώ στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων διεξάγεται μια θελωτική αιμοδοσία με αρκετά καλή προσέλευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάντα σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Σχολής και το λοιπόν προσωπικό πραγματοποιούμε 2 ή 3 φορές το χρόνο θελωτικές αιμοδοσίες. Πάντα τα παιδιά συνεισφέρουν το αίμα τους και οι καθηγητές και φυσικά μπορεί και ο απλός ο κόσμος να έρθει να αιμοδοτήσει σήμερα που διεξάγεται αυτή η αιμοδοσία, η προσπάθεια. Η προσέλευση είναι καλή, υπάρχουν αρκετές μονάδες αίματος. Ναι, ναι. Είναι μέχρι στιγμής αρκετά ικανοποιητική η προσέλευση, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αιμοδοσία και φυσικά εντάξει είναι και μέσα στο νοσοκομείο που σήμερα επίσης έχουμε ενημερωθεί ότι έχει πάει καλά και να ξέρουν όλος ο κόσμος ότι τώρα και εν ώψη των εορτών του Πάσχα παρακαλούμε τον κόσμο να αιμοδοτήσουν, να προσέλθουν στο νοσοκομείο ή σε όποια άλλη εξόρμηση διεξάγεται σε όλο τον ομό. Είναι αρκετές ακόμα μέχρι τέλος του μήνα. Μόνο τη μεγάλη εβδομάδα, από ό,τι ξέρετε, λόγω της νηστείας δεν θα διεξαχθούν αιμοδοσίες. Οπότε, εν ώψη των εορτών, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες ως νομός. Θα αυξηθεί και ο πληθυσμός εκείνες τις μέρες. Ελπίζουμε να μην έχουμε τροχαία, να μην έχουμε εκτακτά περιστατικά. Οπότε, εμείς πάντα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά, να περάσουμε το μήνυμα. Βεβαίως. Μια πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης. Είναι βέβαια και μια. Δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία των ατόμων που αιμοδοτούν. Ίσα-ίσα, αυτό δίνει μεγαλύτερη ευεξία στον άνθρωπο, ανανεώνεται το αίμα μέσα σε 24 ώρες και είναι μια πράξη αλτρουισμού αφιλοκερδός, το τονίζουμε. Οπότε πρέπει ο καθένας μας, αν μπορεί να διαθέσει 5 ως 7 λεπτά από τη ζωή του, να ξέρει ότι μια φιάλη αίμα σώζει 3 συνανθρώπους μας. Εξάγεται για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρσι, κάθε χρόνο. Έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία, την ύψιστη προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο και όπως διαπιστώσατε, τόσο οι μαθητές όσο και το προσωπικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό συμμετέχουν προκειμένου να, δώσουν αυτή την, να συμμετέχουν σε αυτή την κοινωνική δράση. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο και στους συνδεσμούς αίματος αλλά και στους ανθρώπους, τον γιατρό και το ιατρικό προσωπικό της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. Αλλά θέλω να πω δώσω συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές μας όσο και στο προσωπικό για την προσφορά τους αυτή. Είναι μια δράση που συνήθως δεν την κάνουμε αυτή την περίοδο ή την κάνουμε πριν τα Χριστούγεννα, αλλά λόγω της συμμετοχής του σχολείου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Τουρισμού είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γι' αυτό και την τοποθετήσαμε χρονικά σε αυτή την περίοδο. Αλλά όπως είδατε και εσείς, η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και θα θέλαμε και άλλη μια μέρα και άλλη μια αίθουσα. Που προφανώς θα επαναληφθεί με οδηγίες τόσο από τους δεσμούς αίματος, όσο βέβαια και με την διάθεση της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Άργους. Η σχολή, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχει μια ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό αυτό πρόσωπο. Γνωρίζετε ότι συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις που μας καλούν, που μας προσκαλούν, αλλά και αυτές που δημιουργούμε μόνοι μας. Και πράγματι, όπως το είπατε, υπογραμμίζει αυτή τη διάθεση από τα μαθητικά χρόνια του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.